κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το λεγόμενο ΕΒΗ θεματικό τουρισμό. Και όταν μιλάμε για θεματικό τουρισμό, πηγαίνουμε και στο θρησκευτικό τουρισμό, σε επισκέπτες, σε μονές και μοναστήρια της Κρήτης. Τι στοιχεία έχουμε? Έχουμε στοιχεία που αφορούν στο μήνα Απρίλιο, σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκάδι. Αυξημένη λοιπόν η κίνηση κατά 30% στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει να επισκεφθούν την Ιερά Μονή, να περιηγηθούν, να ξαναγηθούν, να μάθουν. Και το σημαντικό είναι ότι ναι, μεν ο Απρίλιος δίνει τη σκυτάλη για πολύ καλά ποσοστά και αυξημένη κίνηση, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα συμβεί και για τους υπόλοιπους μήνες που διαρκεί τουριστική σεζόν φέτος. Μάλιστα. Πάμε λίγο να, αν μπορούμε λίγο να επικεντρωθούμε λίγο, Θεοδώρα, να κάνουμε λίγο zoom, να το δούμε καλύτερα. Αυτό το οποίο μας είπε η Εύη και έχει να κάνει με τον θεματικό τουρισμό, αυτό το οποίο προκύπτει και μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έρχονται συστημένοι κατά κάποιο τρόπο οι τουρίστες και ειδικά η μονή στο Αρκάδι έχει την τιμητική της. Αλλά πίσω βρίσκονται και άνθρωποι, μοναχοί, ο ηγούμενος βέβαια επικεφαλής εκείνης της προσπάθειας που προσπαθούν για το καλύτερο στο κομμάτι της φιλοξενίας. Θέλω να πάμε στον πατέρα Παρθένιο. Εύη. Πολύ σωστά. Πατέρας Παρθένιος Τσιλιμπόκος, Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Πάμε να συνδεθούμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την σύνδεση. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Την καλησπέρα μας, πατέρα Παρθένιε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας, στο σταθμό σας, στην εκπομπή σας, αλλά και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την αύξηση της επισκεψιμότητας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο εκεί στο ιστορικό αυτό μοναστήρι και θέλω σε πρώτη φάση να μας επιβεβαιώσετε αυτό το θετικό κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Η ιστορική Μονή Αρκαδίου είναι πατριαρχική και σταυροπιακή και υπάγεται και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης Εμβλοποτάμου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας άξιος, ο κύριος πρόδρομος Ρεθύμνης Εμβλοποτάμου, ηγείται της Ιεράς Μητροπόλεως μας και στα μοναστήρια μας. Είναι ο πνευματικός μας πατέρας και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του και την ευσπλαχνία του, αλλά και την αμέριστη μέρημνά του προς εμάς. Το μοναστήρι μας έχει επισκεψιμότητα όλα τα χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια και φέτος, από ό,τι φαίνεται και δείχνει, ο ρυθμός και ο παλμός ασφαλώς και θα έχει επισκεψιμότητα όπως και άλλα μοναστήρια της Κρήτης. Είναι χιλιάδες, πατέρα Παρθένη, αυτοί που περνούν την πύλη του μοναστηριού. Και ξένοι, και θέλω να μας πείτε λίγο από ποιες χώρες κυρίως προέρχονται αυτοί οι επισκέπτες. Πρωτίστως έρχονται ασφαλώς από την Ελλάδα μας. Από το εξωτερικό έχουμε επισκέπτες από διάφορα κράτη, όπως είναι Γαλλία, όπως είναι Ιταλία, όπως είναι Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γερμανία και άλλες χώρες. Γνωρίζουν την ιστορία, την βαριά αυτή κληρονομιά της Μονής Αρκαδίου, αυτή που την επισκέπτονται. Διαβάζουν, έχουν μαζί τους δικούς τους προσωπικούς οδηγούς, ενημερώνονται πρωτίστως και έπειτα έρχονται στα μοναστήρια μας για να δουν από κοντά αυτά τα οποία είχαν διαβάσει. Έτσι λοιπόν, οι πληροφορίες που δίνονται για τις ιερές μονές της Κρήτης μας, της Λεβεντογένας, πρωτίστως είναι από τους οδηγούς και από τα βιβλία τα οποία ενημερώνουν τους τουρίστες. Έπειτα, ασφαλώς παίζει ρόλο και ο τόπος που επισκέπτονται, διότι η Κρήτη μας είναι από τα πολύ φιλόξενα μέρη της Ελλάδας και έτσι ο τουρίστας που έρχεται αισθάνεται και ασφαλής, αλλά αισθάνεται και αυτή τη ζεστασιά στα μοναστήρια. Και να σεβόμαστε το χώρο. Μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στο μοναστήρι, αλλά και το θέμα της καθαριότητας, το πώς πρέπει να διαχειριστούμε την παρουσία μας εκεί. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να βάλουμε κάποια όρια. Βεβαίως. Υπάρχουν όρια. Και υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός, όπως είπατε, και η ιεροπρέπεια. Δηλαδή είναι κάτι ιερό το οποίο πρέπει να το σεβαστούν. Έτσι λοιπόν, εγώ και ο αδερφός μου, ως πατέρες της Μονής, κάνουμε ξενάγηση κυρίως στα σχολεία, αλλά και σε ειδικά γκρουπ, σκαπί, συλλόγους κτλ. Οι υπόλοιποι τουρίστες έχουν τους ξεναγούς τους και έρχονται ως γκρουπ και έχουν ξενάγηση από τους ξεναγούς τους.
Έτσι λοιπόν διαδίδεται η ιστορία της Μονής μας. Μπράβο σας. Όπου το 1866, ημέρα Τρίτη, ήρθε και πολιορκήθηκε το μοναστήρι μας από το Μουσταφά Ναϊλί Πασά. 15.000 τουρκικό στρατός κατέλαβε τη Μονή. Και όμως εδώ αντιστάθηκαν 964 ψυχές, μάλιστα. Με τον ηγούμενο Γαλήνη Μαρινάκη και τον πυρπολιτή Κωνσταντίνο Γιαμπουδάκη. Έτσι λοιπόν το Αρκάδι είναι παγκόσμιο σύμβολο θυσίας, ηρωισμού, ορθοδοξίας και θυσίας. Πατέρα Βαρθένια, θέλω λίγο να κλείσουμε με το μήνυμά σας με φόντο τη νέα έτσι τουριστική σεζόν. Και βέβαια να απευθύνεται και ένα κάλεσμα όχι μόνο στους κριτικούς, μας παρακολουθούν και εκτός και στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, σε αυτούς που θα επιχειρήσουν να βρεθούν εκεί στα μέρη σας. Βεβαίως, καλώς να ορίσουνε, χίλια καλώς να ορίσουνε στην Κρήτη μας και στα μοναστήρια μας, που είναι φάροι ορθοδοξίας. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, τα μοναστήρια παίζουν το ρόλο όχι μόνο της επισκεψιμότητας, αλλά ο καθένας που θα έρθει εδώ, οπωσδήποτε κάποια πράγματα θα τα πάρει μέσα στην καρδιά του και στην ψυχή του. Και ένα πράγμα θα σας πω, ότι ασφαλώς είναι η αγάπη το μυστικό, η οποία ξεκλειδώνει τις ψυχές των ανθρώπων. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σύγχρονα σας, καλά. Στο σταθμό σας, στο κανάλι σας, στην εκπομπή σας, στους ακροατές σας, σε όλο το δημοσιογραφικό υλικό, να έχετε υγεία και να συνεχίζετε τόσο ωραία αυτό που κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, πατέρα Παρθένιε.